Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή, εορταστική κι αυτή, όπως και την τελευταία φορά που μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Ένα 3-2 το οποίο δυστυχώς όμως δεν άφησε ευχαριστημένο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός κατάφερε στο 57 να είναι μπροστά με 3-0. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για το παιχνίδι. Να πούμε ότι από αρκετά νωρίς η Φενέρμπαχτσε είχε τελικές με τον Τζέκο, ο οποίος γενικά ήταν αρκετά εριστικός εναντίον των οπαδών του Ολυμπιακού. Δεν φάνηκε στις κάμερες, αλλά έδειξε τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε στην 7, έδειξε τη σημαία της Τουρκίας. Γενικά ήταν προκλητικός, θα λέγαμε. Ο Φορτούνης όμως το απάντησε με γκολ στο 8, ένα πολύ ωραίο γκολ του Κώστα Φορτούνη. Περιμέναμε ότι θα κάνει καλό μάτς μετά τις πολύ συγκινητικές δηλώσεις που έκανε για τον εαυτό του, για το παιδί του. Ο ένας παίκτης που γενικά δεν μιλάει στις κάμερες, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ήταν για αυτόν να μιλήσει. Στο 32 ο Στέφαν Γιόβετιτς θα κάνει το 2-0 με assist του Κώστα Φορτούνη. Ένα πολύ ωραίο σουτ. Ο Λιβάκοβιτς δεν μπορεί να κρατήσει, ο Κροάτης θεματοφύλακας, και ο Γιόβετιτς, όπου είχαμε μιλήσει και στην τελευταία εκπομπή, τη σημερινή εκπομπή, με τίτλο κιόλας, ότι ο Γιόβετιτς ήταν καθοριστικός στο παιχνίδι, σκόραρε. Τρίτο σερί μάτς που παίζει βασικός ο Γιόβετιτς, και σε αυτά τα τρία μάτς έχει 2 γκολ και μία assist. Στα τελευταία 4 μάτς του Ολυμπιακού έχει 3 γκολ, 1 assist. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πολύ πιστεύει με την λιμπάρα τον Γιόβετιτς και πώς του το ανταποδίδει ο Μαυροβούνιος. Δεν είναι τυχαίος παίχτης. Μην ξαναπούμε ξανά τις ομάδες που έχει περάσει: Μονακό, Ίντερ, Σεβίλη, Σίτι, Φιωρεντίνα, Παρτιζάν και Χέρτα Βερολίνου. Στο 57 λοιπόν ο Τσικίνιο με την assist του Αγίου Μπεργαμπή θα κάνει και αυτός ένα πολύ ωραίο shoot. Παρόμοια φάση με αυτή που έχασε με την ΑΕΚ. Δεν κατάφερε με την ΑΕΚ, το καταφέρει με τη Φενέρ, ώστε θεωρητικά εκείνη τη στιγμή να λήξει το θέμα πρόκρισης. Ήταν 3-0, η Φενέρ Μπαχτσέ δεν ήταν πουθενά. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν, 5 λεπτά μετά, περνάει στο παιχνίδι ο Φρεντ. Άλλαξε πάρα πολύ το παιχνίδι, όχι μόνο ο Φρεντ, αλλά γενικά οι πολύ κακές από άποψη χρόνου αλλαγές του Μεντιλμπάρ. Αφού περίμενε να δεχτεί πρώτα 2 γκολ και μετά να τις κάνει, δεν γίνεται την πρώτη σου αλλαγή, να γίνεται στο 82, όταν φαίνεται κιόλας ότι ο Ολυμπιακός έχει πέσει. Το πρώτο γκολ της Φενέρ μπήκε από πέναλτι του Τάντιτς, ένα πολύ κακό πέναλτι του Ρέτσου. Έχουμε ξαναμιλήσει ότι ο Ρέτσος δεν μπορεί να πέσει στον Ολυμπιακό. Με τις εμφανίσεις που κάνει, δεν γίνεται να είναι η τύψη του βάθους. Είναι πολύ καλός συνήθως σε μικρές ομάδες. Πάρα πολύ καλός. Αλλά δεν γίνεται στα κρίσιμα μάτς να κάνει το ίδιο πράγμα. Το ίδιο έκανε και με την Maccabi Tel Aviv. Εκτός έδρας, έδωσε πέναλτι. Ευτυχώς ο Ολυμπιακός εκεί ήταν καταπληκτικός και μπόρεσε να πάρει την πρόκριση. Και σήμερα από μια φάση στο πουθενά, πραγματικά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν κατάλαβε τι έγινε. Στο live και μέσα στο γήπεδο δίνει ένα πέναλτι χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Έχει εκεί την κάρτα ο Ρέτσος, την παίρνει εκείνη τη στιγμή, χάνει και το επόμενο παιχνίδι. Γενικά μια πολύ χαζή κίνηση από τον Έλληνα διεθνή. Ευτυχώς θα πω εγώ που δεν θα παίξει ο Ρέτσος στην Τουρκία. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ντόι έχει πολύ καιρό να παίξει. Έχει πολύ καιρό να παίξει και θα είναι θέμα αυτό σίγουρα. Τελευταία συμμετοχή ήταν 28 Φεβρουαρίου που μπήκε για ένα λεπτό με τον Πανετολικό. Αλλά η τελευταία πραγματική του εμφάνιση ήταν μόλις σχεδόν είχε έρθει ο Μεντιλιμπάρ στο 1-0 με την Φερεντσβάρος. 2 μήνες πριν. Τόσο καιρό έχει να παίξει ο Ντόι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν θα είναι στην καλύτερη κατάσταση. Ο Κάρμο πρέπει να τον βοηθήσει όσο μπορεί. Και σήμερα ένα καλό μάτς, οι κεφαλιές δεν του βγήκανε.
Να πούμε επίση ότι έκανε πολύ καλό μάτς ο Τζολάκης. Είναι ένας τερματοφύλακας που έχει δεχτεί αρκετή κριτική και από μένα τον ίδιο. Δεν τον πιστεύω πολύ ως τερματοφύλακα. Σήμερα όμως ήταν πραγματικά αρκετά καλός. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο Ιμπόρα, που επίσης δεν μιλάω πολύ καλά για αυτόν, έκοψε μια φάση η οποία ήταν σίγουρο γκολ. Πάμε τώρα όμως στα σημαντικά. Ο Ολυμπιακός έδειξε για ακόμη μια φορά ότι άμα είναι σοβαρός δεν έχει αντίπαλο. Η Φενέρμπαχτσε είναι για μένα ήταν το φαβορί για την κατάκτηση μετά την Αστον Βίλα. Σήμερα όμως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να πατήσει τη Φενέρμπαχτσε. Ήταν μπροστά με 3-0 από δικό του λάθος και όχι από προσπάθεια της Φενέρ. Κατάφερε να κάνει ένα σκορ πρόξης, σκορ με απλό προβάδισμα. Σε μια εβδομάδα από τώρα ο Ολυμπιακός θα είναι στην Τουρκία για να γίνει αγώνα στις 10 η ώρα και να ελπίσουμε ότι θα προκριθεί. Εκεί θα υπάρχει και ο Ποντένσε, οπότε ένα παραπάνω πρόβλημα, καλό πρόβλημα όμως για τον Μεντιλμπάρ, γιατί θα πρέπει να διαλέξει από Μασούρα, Φορτούνι, Γιώβετιτς και Ποντένσε. Ό,τι και να είναι, σίγουρα θα έχει πιο βαθύ πάγκο και έχω την αίσθηση ότι ο Γιώβετιτς δεν μπορεί να λείπει με αυτά τα παιχνίδια που έχει κάνει και με το πόσο πολύ έχει προσφέρει. Για μένα είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης μαζί με τον Ποντένσε αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης πιστεύω θα κρατήσει το momentum του σημερινού αγώνα και θα συνεχίσει έτσι και στο επόμενο παιχνίδι. Αυτά για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Να πούμε κιόλας ότι αύριο ο Ολυμπιακός αγωνίζεται εναντίον της Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague μέσα στο ΣΕΦ. Το λέω γιατί είναι μια πολύ ωραία σύμπτωση. Ας ελπίσουμε και εκεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να τα πάμε καλά εναντίον των Τούρκων. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα σχόλιο και ένα subscribe. Ευχαριστώ πολύ.